Τώρα, οι κρίσιμες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλίων που θα έχει σε λίγο ο Κύπριος Πρόεδρος Αναστασιάδης με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Πομπέο, ο οποίος επισκέπτεται τη Λευκωσία. Συνδεόμαστε με τον Μιχάλη Γνατή, ο οποίος βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου αναμένουν όλοι τον κύριο Πομπέο. Μιχάλη. Γιάννη, καλησπέρα από τη Λευκωσία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα φτάσει σε λίγο εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, όπως καταλαβαίνεις. Ελληνοκύπριοι αστυνομικοί και Αμερικανοί πράκτορες έχουν αναλάβει την προστασία του Μάικ Πομπέο. Αντιλαμβάνομαι ότι και το αεροπλάνο του Αμερικανού Υπουργού που θα φτάσει στη Λάρνακα, στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, θα συνοδεύεται από αμερικανικά πολεμικά αεροπλάνα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του State Department έστειλε ανακοίνωση από το Υπουργικό Αεροπλάνο και ανακοίνωσε δημόσια την επίσκεψη του κ. Πομπέο, περιγράφοντας και τους σκοπούς αυτού του ξαφνικού ταξιδιού. Αναλυτές συνέδεσαν την επίσκεψη με την προηγούμενη του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, όμως διπλωματική πηγή μας εξήγησε ότι ο Μάικ Πομπέο πηγαίνει όπου αυτός κρίνει. Ήταν μια οφειλόμενη επίσκεψη αυτή στην Κύπρο, έπρεπε να έχει γίνει. Είχε αργήσει και γίνεται τώρα και μάλιστα ειδικά τώρα. Στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως γνωρίζουμε, επικρατεί μεγάλη αναταραχή. Με ευθύνη βεβαίως της κατοχικής Τουρκίας και ο Αμερικανός Υπουργός θέλησε να δηλώσει ισχυρή παρουσία. Ο κ. Πομπέο δήλωσε ότι αναζητούμε μια ειρηνική λύση για τις κλιμακούμενες εντάσεις στη Μεσόγειο και κάλεσε την Τουρκία να αποσύρει τις ναυτικές της δυνάμεις στην περιοχή. Σύμφωνα με το επίσημο. Και έχει σημασία. Ο κ. Πομπέο θα συζητήσει με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον κ. Χριστοδουλίδη. Πρώτον, τις συνεχιζόμενες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, την ευάθυνση των διμερών σχέσεων των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και τρίτο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο κ. Πομπέο επιθυμεί να βεβαιώσει την υποστήριξη της Αμερικής για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού με στόχο την επανένωση του νησιού στη βάση της Βυζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ο πρώτος στόχος της επίσκεψης είναι η συνεχιζόμενη κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Πομπέο επιθυμεί η όποια αποκλιμάκωση να καλύπτει και την Κύπρο. Και αυτό είναι πολύ καλό, Γιάννη. Αλλά πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι η αποκλιμάκωση εξαρτάται μόνο από την Τουρκία και τον Ερντογάν και κανένα άλλο. Βεβαίως, ναι, οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να τον αναγκάσουν να τερματίσει αυτή την αρρωστημένη επιθετικότητά του. Με αφορμή την επίσκεψη, θέλω να πω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στην Αθήνα, που εκφράζει πολύ σωστά την αμερικανική πολιτική, δήλωσε ότι ο κ. Πομπέο θα είναι πολύ ξεκάθαρος ως προς τη συνδιάλευση των ΗΠΑ στη συνεργασία με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας. Εν αναμονή, Γιάννη, των συζητήσεων και των όποιων δηλώσεων που θα κάνει ο Αμερικανός Υπουργός μετά τις συναντήσεις του στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας. Όπως σου είπα, αναμένεται στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, μέσα σε μισή ώρα θα είναι στη Λευκωσία. Θα ξεκινήσουν οι συναντήσεις και στη συνέχεια επιστροφή στη Λάρνακα και επιστροφή στην Ουάσιγκτον. Με ενδιαφέρον, λοιπόν, περιμένουμε την επίσκεψη Πομπέο. Οι Αμερικανοί θα τα πούν ξεκάθαρα στον Ερντογάν.